Διαβάστε, λέει, την περιγραφή ενός πίνακα στο καινούριο σπίτι της Αστραδενής και υπογραμμίστε τα επίθετα. Υπογραμμίζουμε. Ξέρουμε για πότε μια λέξη είναι επίθετο. Βεβαίως, όταν βρίσκουμε ότι έχει τρία γέννη, σχεδόν πάντα είναι επίθετο. Και βεβαίως, αφού μας το είπε και από πάνω, συνοδεύει ένα ουσιαστικό και το προσδιορίζει. Του δίνει δηλαδή μια ιδιότητα. Η πράσινη μπάλα, η μπάλα είναι πράσινη λόγω του επιθέτου πράσινος, πράσινη, πράσινο, που δίνει την ιδιότητα του χρώματος στη λέξη, στο ουσιαστικό μπάλα. Για να διαβάσουμε το απόσπασμα. Στην κουζίνα μας κρεμόταν ένας υπέροχος πίνακας με μια γυάλινη φρουτιέρα, γεμάτη με φρέσκα κίτρινα λεμόνια και μεγάλα σταφύλια κόκκινα και ζουμερά. Υπογραμμίζουμε τα επίθετα. Υπέροχος, έτσι, γυάλινη, φρέσκα, κίτρινα, μεγάλα, κόκκινα, ζουμερά. Γράψτε, λέει, τώρα την περιγραφή παραλείποντας τα επίθετα. Αυτό που θα κάνω είναι να τα σβήσω για να μην φαίνονται έτσι εδώ. Προς το παρόν βεβαίως. Μετά θα το επιστρέψω, οπότε εσείς απλώς αντιγράψτε το από κάτω χωρίς τα επίθετα. Για να το διαβάσω. Στην κουζίνα μας κρεμόταν ένας πίνακας με μια φρουτιέρα γεμάτη με λεμόνια και σταφύλια. Αυτό είναι. Αυτό το κέντρο δεν χρειάζεται από τη στιγμή που έχουν φύγει αυτά τα επίθετα. Τι παρατηρούμε στο κείμενο μετά τις αλλαγές που κάναμε? Ότι, παιδιά, το κείμενο έγινε πολύ πιο απλό, πολύ πιο λιτό και επίσης ότι χάσαμε, τι χάσαμε, πληροφορίες. Για παράδειγμα τώρα δεν ξέρω ότι η φρουτιέρα ήταν γυάλινη ή δεν ξέρω ότι τα λεμόνια ήταν φρέσκα, ούτε τα σταφύλια ότι ήταν κόκκινα. Μπορεί να εγώ να νομίζω ότι ήταν άσπρα τα σταφύλια. Και επίσης δεν μου δημιουργεί μια τόσο όμορφη και έντονη εικόνα στο μυαλό μου αυτή εδώ η περιγραφή όπως είναι τώρα, για καμία σχέση δεν έχει με την περιγραφή που θα δημιουργήσω τώρα. Υπέροχος πίνακας με γυάλινη φρουτιέρα, φρέσκα κίτρινα λεμόνια, μεγάλα σταφύλια κόκκινα και ζουμερά, παιδιά. Όλες αυτές οι λέξεις μου δίνουν νόημα, μου δίνουν πληροφορία, μου στολίζουν, έχουν αυτή τη διακοσμητική πληροφορία, παύλα πληροφοριακή λειτουργία τα επίθετα στο λόγο. Και πάμε να γράψουμε τα επίθετα της άσκησής μας στα τρία τους γέννη, στον αριθμό και στην πτώση που βρίσκονται σε αυτόν εδώ τον πίνακα, αρσενικό θηλυκό ουδέτερο. Εμείς αυτό θα το κάνουμε στο τετράδιό μας. Έχουμε αρσενικό θηλυκό ουδέτερο. Και πάμε να γράψουμε τα επίθετα. Προσέξτε στον αριθμό, στην πτώση και βεβαίως στα τρία γέννη που βρίσκονται τα επίθετα στο κείμενο. Οπότε έχουμε. Υπέροχος, ή υπέροχη, έτσι, που ήταν στο κείμενο, όχι, συγγνώμη, ο υπέροχος πίνακας ήταν, και το υπέροχο. Οπότε πήρα τη λέξη υπέροχος που βρισκόταν μέσα στο κείμενό μου και την μετέφρασα στα άλλα δύο γέννη, υπέροχη και υπέροχο. Πάμε επόμενο. Έχουμε τη γυάλινη φρουτιέρα, οπότε έχουμε γυάλινο, γυάλινη, γυάλινο. Γιατί δεν έχουμε γυάλινος, γυάλινη, γυάλινο που μπορεί να έχετε γράψει εσείς? Διότι μας λέει να κρατήσουμε την πτώση και τον αριθμό. Οπότε είναι αιτιατική ενικού. Για παράδειγμα,
το γυάλινο καθρέφτη, έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν χρησιμοποιούμε γυάλινος, γυάλινη, γυάλινη. Και βεβαίως η λέξη που ήταν μέσα στο κείμενο ήταν γυάλινη για την φρουτιέρα. Μετά έχουμε το επίθετο φρέσκους, φρέσκες, φρέσκα για τα λεμόνια. Σε ποια πτώση είμαστε? Είμαστε στην πτώση της αιτιατικής του πληθυντικού. Τα φρέσκα λεμόνια λοιπόν, τους φρέσκους για παράδειγμα κήπους και τις φρέσκες ιδέες, ας πούμε. Οπότε είμαστε στην αιτιατική πληθυντικού. Μην γράψετε φρέσκος, φρέσκια, φρέσκο, είναι λάθος. Μας ζητάει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τον αριθμό και την πτώση. Και αφού το καταλάβατε, πάω να κάνω λίγο πιο γρήγορα το υπόλοιπο της άσκησης. Τα κίτρινα λεμόνια, ακριβώς ίδια με το πάνω, κίτρινους, κίτρινες, κίτρινα, μεγάλους, μεγάλες, μεγάλα, για να υπογραμμίσω εδώ, τα κίτρινα λεμόνια και τα μεγάλα σταφύλια, έτσι. Επόμενο είναι η λέξη κόκκινα, οπότε έχουμε κόκκινους, κόκκινες, κόκκινα. Με δύο κάπα. Και τέλος, ζουμερούς, ζουμερές, ζουμερά. Η λέξη που είχαμε μέσα στο κείμενο ήταν κόκκινα και ζουμερά. Οπότε παρατηρήσατε, φαντάζομαι, ότι από εδώ και κάτω έχουμε την ίδια πτώση αιτιατική και τον ίδιο αριθμό πληθυντικό. Έτσι. Αιτιατική και πληθυντικός αριθμός. Από το φρέσκους και κάτω. Ωραία. Ήταν λοιπόν η άσκησή μας. Η άσκηση 5 των σελίδων 26 και 27.